Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Εκ προημίου θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Βερίας για την πρόσκληση και τη μεγάλη τιμή που μου κάνει να είμαι εδώ μαζί σας σε αυτή την μοναχική σύναξη και να ζητήσω συγγνώμη για αυτά τα φτωχά που θα πω και καθόλου ωφέλιμα. Αλλά αυτό το θέμα της διακονίας του μοναχισμού στον σύγχρονο κόσμο ήταν ένα θέμα που θα μιλήσω λίγο προσωπικά. Με ταλαιπώρησε στη μοναχική μου ζωή γιατί επίστευα ότι θα διακονήσω τον κόσμο. Μπορώ να πω ότι και θα σώσω και τον κόσμο. Γιατί ήταν το πνεύμα της εποχής μας τέτοιο, 76-80, που έπρεπε να δώσουμε ένα λόγο ύπαρξης στον μοναχισμό και να πούμε ότι ο μοναχισμός έχει λόγο ύπαρξης διότι διακονεί τον κόσμο. Και ψάχνα να βρω κι εγώ αιτίες και λόγους και δικαιολογίες ότι ο μοναχισμός υπηρετεί τον κόσμο με την προσευχή του, με το παράδειγμά του, με τη διδασκαλία του. Έβλεπα και τον κύριο Παΐσιο, ο οποίος ωφελούσε τον κόσμο και νόμιζα ότι κι εγώ κάτι τέτοιο θα γίνω. Καταλαβαίνετε δηλαδή φαντασία και πλάνη. Όταν πήγα στο μοναστήρι το 80, το 78 μάλλον, στο Γέροντα Ιωσήφ, αφού προηγουμένως είχα συνδεθεί με τον Άγιον Παΐσιο και μια νύχτα που είχα μείνει εκεί στο καλυβάκι του, μιλούσαμε και ρωτούσα πού να πάω γέροντα. Και του έλεγα ότι εγώ θέλω να βρω ένα γέροντα ο οποίος να έχει την νοερά προσευχή. Ήταν τότε της μόδας το Άγιον Όρος η νοερά προσευχή. Λες και ήταν απόκτημα κάποιων ανθρώπων μόνον. Αλλά έτσι ήταν η νοοτροπία η δική μου. Θέλω να βρω λοιπόν ένα γέροντα που να έχει νοερά προσευχή και να μου μάθει και εμένα την νοερά προσευχή. Μου λέει να πάω στον γέρο Ιωσήφ τον Κύπριο που είναι στο Κουτλουμούσι. Λέω, έχει την νοερά προσευχή? Λέει, βέβαια την έχει. Λέω, μπορεί να μου τη διδάξει? Βρε ευλογημένη μου, λέει, αυτός δεν είναι δάσκαλος, αυτός είναι διδάκτορ. Τώρα μου το είπε αστείο, μου το είπε σοβαρά, έτσι μου είπε. Αφού και εγώ βρήκα ένα διδάκτορα της νοεράς προσευχής, πήγα και πετάγηκα το 77, για την ακρίβεια τώρα που θυμώ την ημερομηνία, τον Γενάρη του 77, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, στο γέροντα Ιωσήφ τον τότε Κουτλουμουσιανό και μετέπειτα Βατοπεδινών τον Κύπριο, ο οποίος ήταν μαθητής του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστού και ήταν διδάκτορ στην νοεράς προσευχής. Όταν πήγα λοιπόν στο γέροντα την πρώτη μέρα, περίμενα ότι θα μου κάνει ειδική διάλεξη για την νοερά προσευχή. Είχε πρωτοβγεί και κάποια βιβλία για την μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους και φανταζόμουν ότι θα ζήσω αυτά όλα τα ωραία περιγραφόμενα εκεί στα βιβλία αυτά. Την πρώτη νύχτα δεν μου είπε τίποτε. Μου λέει να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Λέω τέλος πάντων, από αύριο θα αρχίσει φαίνεται η διδασκαλία της νοεράς προσευχής. Την άλλη μέρα το πρωί, μετά τη λειτουργία και την τράπεζα, λέω γέροντα τι θα κάνω τώρα. Μου λέει απάντα πιάσει ένα κουβά και να σφογγαρίσει την εκκλησία. Εγώ γέμισα λογισμούς. Λέω εγώ ήρθα για την ώρα προσευχή εδώ. Σφογγαρίσει την εκκλησία και μου λέει δεν θα μιλάς. Ξένους που έρχονται δεν θα μιλάς καθόλου και να λες την ευχή. Εντάξει, το έκανα αυτό. Πέρασε καμιά εβδομάδα, καμιά διδασκαλία περί νοεράς προσευχής. Λέω πάμε στο δεύτερο βήμα. Θα βοηθήσουμε τον κόσμο. Λέω γέροντα θα προσεύχομαι για τον κόσμο? Μου λέει όχι, θα προσεύχεσαι για κανένα. Λέω για τους γονείς μου δεν έχουν ανάγκη οι γονείς σου. Για τους πεθαμένους, εσύ είσαι πιο πεθαμένος από τους πεθαμένους. Κατασκανδαλίστηκα. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Εγώ ήρθα για την ωραία προσευχή και να βοηθήσω τον κόσμο, ούτε και να προσεύχομαι. Ούτε και στη λειτουργία δεν με άφησε να μνημονεύω τα ονόματα. Λέει δεν χρειάζεται, δώστε τον παπά να τα μνημονεύει. Πήγα στο γέρο Παΐσιο. Λέω γέροντα, δυσκολεύομαι διότι δεν μου είπε τίποτα για την προσευχή. Και δεν με άφησε να προσεύχομαι και για τον κόσμο. Πού είναι η διακονία μου για τον κόσμο και η προσευχή την οποία ήθελα να μάθω? Μου λέει τι σου είπε? Μου είπε να σφογγαρίσω την εκκλησία και να λέω την ευχή και να μην μιλώ. Μου λέει τι άλλο θέλεις? Λέει για την ευχή και μην μιλάς και κάνε το διακόνημά σου. Μα λέει ο κόσμος, μου λέει ευλογημένε, όταν ένας άνθρωπος λέει την ευχή, αγιάζεται ο κόσμος ολόκληρος. Όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε,
αγιάζεται όλος ο κόσμος. Και αν σωθείς εσύ ή οποιοσδήποτε άνθρωπος σωθεί, η σωτηρία δεν είναι ένα μεμονωμένο ατομικό γεγονός, αλλά σώζεται ο κόσμος όλος, αγιάζεται ο κόσμος όλος. Όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, δεν αγιάζεται ο κόσμος όλος. Δεν αγιάζεται η οικουμένη, δεν αγιάζονται οι απαιώνος και οι κοιμημένοι και οι ζώντες και αυτοί που θα έρθουν ακόμα. Αυτό είναι και η προσευχή, αυτό να κάνεις. Στη συνέχεια, μπήκαμε στο στάδιο των πειρασμών των αυχαρίων. Εκεί χάθηκα μέσα στους πειρασμούς, μέσα στην άβυσσον εκείνη της αθλειότητας της προσωπικής. Συνήθισα τον Άγιο Πορφύριο, νομίζω στα Καυσουκαλύβια. Άκουσα που το ρώτησε ένας που ήταν μαζί μου από τη Διονυσίου, ένας αδελφός. Γέροντα, θέλω να προσεύχομαι για αυτούς που έχουν προβλήματα. Λέει, να λες το Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Να μην λέω Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν τον δούλο σου. Όχι ευλογημένε, το Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κάνει τον κόσμο όλο. Και μας έκαμε μία ανάπτυξη του θέματος. Και είπα, λέει τα ίδια κι αυτός, όπως κι άλλοι. Και κατάλαβα τελικά ότι αυτός ο μεγάλος πειρασμός και αυτή η διάθεση να δικαιολογήσω την ύπαρξη του μοναχισμού και των λόγων του μοναχισμού στον κόσμο με το ότι προσφέρει και το ότι παράγει έργων, έστω και πνευματικών, έστω και έργων το οποίο είναι πρακτικής μορφής, ήταν ένας πειρασμός, γιατί στο μοναστήρι δεν μπαίνει κανείς για να παράξει έργο ή για να βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί και εκ των πραγμάτων, εάν εισέλθει στον χώρο της μοναχικής ασκήσεως, θα διέρθει τον Άδη, ο οποίος χάνεται κυριολεκτικά ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν έχει καμία αντίληψη περί του εαυτού του, καμία εκτίμηση του εαυτού του. Εκεί ο άνθρωπος χάνεται. Και βλέπει ότι απόλυται ο ίδιος και δεν έχει καμία διάθεση να σκεφτεί ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος εις τον κόσμο αυτόν. Αυτό που λέει το γεροντικό, εάν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του, ο μοναχός, ότι εγώ και ο Θεός είμαστε μόνο σε αυτόν τον κόσμο, δεν βρίσκει ανάπαυση. Και ένα από τα δύσκολα στοιχεία της μοναχικής πολιτείας, εξ όσων μπορώ να καταλάβω, δεν είναι τα πρακτικά στοιχεία, τα εξωτερικά, αλλά αυτή η άβυσσος την οποία διέρχεται η ψυχή και η καρδιά του μοναχού, που συντρίβονται τα πάντα γύρω του, ακόμα και όλα αυτά τα οποία περίμενε να βρει στο μοναχισμό και όλα αυτά τα καλά και ωφέλιμα. Και μπορώ να πω ότι ταλαιπωρείται ο εισερχόμενος από τους εκδεξιών λογισμούς πολύ περισσότερο παρά από τους εξαριστερών. Όχι ιδεολογικά, αλλά πνευματικά. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα. Και λέει κανείς, πώς ωφελείται ο κόσμος και γιατί λέμε ότι ο μοναχισμός ωφελεί τον κόσμο. Πράγματι, ωφελείται ο κόσμος, διότι όπως μας έλεγαν οι γεροντάδες μας, ο άνθρωπος, ο μοναχός, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του, κραυγάζων προς τον Θεό και εξητών το έλεος του Θεού, ελκύει την χάρη του Θεού και αγιάζεται ο κόσμος με το Πανάγιο όνομα του Χριστού μας και δεν έχει καμίαν μέρημναν περί της σωτηρίας του ανθρώπου, του αδελφού του, διότι είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα σώσει τον κόσμο, διότι αυτό που έλεγε ο Μέγας Αντώνιος εις την καρδίαν αυτού, οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμε, είναι καθημερινά το βίωμα της ύπαρξής του. Και είναι και αυτό που έλεγε ο Άγιος Σιλανός, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Στον Άδη έτσι κι αλλιώς κατεβαίνουμε. Είτε είμαστε αγωνιστές, είτε είμαστε αμαρτωλοί, είτε είμαστε κοσμικοί, είτε είμαστε μοναχοί. Ο Άδης, ιδιαίτερα στις μέρες μας, τρώει κόσμο και κοσμάκι. Το μη απελπίζουν, αυτό είναι το σημείο του Θεού. Και το μη απελπίζουν είναι ακριβώς το σημείο το οποίο αναφέρεται στον ίδιο τον Χριστό. Πώς να μην απελπιστώ βλέποντας έναν εαυτόν κατακερματισμένο, πεπτοκότα, ιδεχθή, άμορφο, δυσμορφό, ο οποίος είναι ένα αποσυνθέσιο, ένα πτώμα εξαίσιο,
περιφερόμενο μη αντίρρηον, έλεγε και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Πώς να μην απελπιστώ, έχοντας βέβαια μπροστά μου τον Χριστόν. Αυτός είναι το σημείο της μη απελπισίας. Η θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού, η αγάπη του Χριστού υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το στοιχείο της μη απελπισίας και το μη απελπίζω ευρίσκεται σε αυτόν τον χώρο. Πάντοτε με απασχολούσε το πώς μπορούσαν οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι σύγχρονοι Άγιοι, στους οποίους γνωρίσαμε από κοντά και βάδισαν οδούς σκληράς, πολύ σκληρές οδούς, πάρα πολύ σκληρές οδούς, μέχρι τελείου μίσους προς τον εαυτό του, τελείας απόρριψης των πάντων, διότι ακριβώς βρήκαν το σημείο που είναι ο Χριστός και μόνο. Εάν έχεις τον Χριστό, τότε κατέχεις τα πάντα. Εάν δεν έχεις τον Χριστό, ούτε οι ιδεολογίες, ούτε οι φιλοσοφίες, ούτε οι κοινωνισμοί, ούτε τα οράματα και οι φαντασίες όλων των κοσμικών πραγμάτων μπορούν να σε σώσουν. Και μέσα σε αυτήν την τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης, πραγματικά, εκείνο το οποίο σώζει είναι μόνο η επίκληση του Παναγίου ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό, βέβαια, δύσκολο, όχι γιατί είναι δύσκολο να το λες, αλλά είναι δύσκολο να βιώσεις την απουσία του Θεού από την ψυχή σου. Είναι δύσκολο να βιώσεις την σιωπή του Θεού. Ο Θεός σιωπά, δεν ανταποκρίνεται, δεν σου μιλά, σε περιφρονεί. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Δαβίδ, λέει «Κατέτυξα στην ψυχή μου, μέλειωσε στην καρδιά μου, ως η αράχνη», όπως την αράχνη, δεν ξέρω, θα πω ένα μακάβριο παράδειγμα τώρα και θα μας ακούσουν και οι γολόγοι. Παλιά τις αράχνες τις πατούσαν στον τοίχο και γινόταν, ας πούμε, χαρκομανία. Έτσι λέει έλειωσε στην ψυχή μου, ως η αράχνη. Τσέρας μια και έγινε χαρκομανία. Ή επάρας κατέραξάς με. Μια φορά μου ρώτησε ο γέροντας, τι σημαίνει επάρας κατέραξάς με. Δεν ξέρω. Μου λέει όπως το χταπόδι το σηκώνεις πάνω και του δίνεις μια κάτω και γίνεται κομμάτια και πρέπει να το κάνεις 40 φορές για να το μαγειρέψεις. Έτσι κάνει ο Θεός την ψυχή του ανθρώπου. Πρέπει να διαλυθείς στα εξών συνετέθης. Αλλά δεν είναι εύκολο. Εάν ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη, μη αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν διαποθάνει, καρχόν πολύ φέρει. Δεν είναι εύκολο να πεθάνεις. Δεν είναι εύκολο να αποσυντεθείς. Δεν είναι εύκολο να υποστείς αυτήν την οδύνη της διάλυσης του εαυτού σου. Αυτό είναι από τα δύσκολα σημεία του μοναχισμού και ιδιαίτερα της προσευχής. Αυτή η θεληματική, εμπλήρη γνώση, απουσία του Θεού, έτσι φαίνεται και έτσι βιώνεται για χρόνια πολλά από τη ζωή του μοναχού και του ανθρώπου. Όμως, πραγματικά, μια κλωστή κρατά τον άνθρωπο σε αυτήν τη σχέση, αυτή η πίστη ότι ο Θεός έρχεται ώρα που σώζει τον άνθρωπο και αυτή η συνεχής επίκληση του Παναγίου ονόματος του Χριστού μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά και η διακονία του μοναχού στον κόσμο. Το ότι κρατά το όνομα του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Ότι κρατά τη λειτουργία της Θείας Χάριτος εις την Οικουμένη ολόκληρη. Και τελειώνω γιατί ο χρόνος μου είναι 15 λεπτά. Να πω κάτι ως επίσκοπος. Πραγματικά ως μοναχός δεν πολύ καταλάβαινα και τι κάναμε στο μοναστήρι. Και πολλές φορές διάφοροι λογισμοί με πέδευαν. Αλλά ως επίσκοπος, Μητροπολίτης, είδα ότι πράγματι ο μοναχισμός, ιδιαίτερα στις μέρες μας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Εκκλησία. Διότι πιστεύω, δεν ξέρω αν αυτό που λέω θα πω στέκει, είναι αυθεντικό, είναι καλό. Αλλά αυτό που λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ότι στις εσχάτες ημέρες είδε το όραμα που η γυναίκα εκείνη επετάστη στην έρημο και πήγαιναν οι άνθρωποι στην έρημο να συναντήσουν την γυναίκα και να δουν τον Θεό στο πρόσωπο της γυναίκας αυτής. Το βιώνουμε σήμερα στην Εκκλησία. Πού βρίσκεται η αυθεντική χριστιανική ζωή? Σίγουρα σε νορίες, νομίζω τουλάχιστον στις δικές μου, πάσχομαι, έχουμε δυσκολίες. Είναι η κοσμίκευση σε ένα
πολύ δύσκολο φαινόμενο. Οι άνθρωποι αναζητούν τον Χριστό, τη γνησιότητα, την αλήθεια του Ευαγγελικού βιώματος, όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, όλα αυτά που λέει ο Χριστός, όλα αυτά που λένε οι Άγιοι, είναι αληθινά. Και θα σας πω δύο παραδείγματα, συγχωρέστε με. Όταν πήγα στο Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο το 1976 για πρώτη φορά, στην αρχή δεν τον κατάλαβα. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Μέχρι να φύγω όμως και μετά από ένα σημείο το οποίο έγινε εκεί, ήμουν 19 χρόνων, πληροφορήθηκα μέσα στην ύπαρξή μου ότι ό,τι λέει ο Χριστός, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι διάβασα στους Αγίους Πατέρες, ό,τι διάβασα στα συναξάρια, είχα μεγάλη αμφιβολία με τα συναξάρια, με τους δράκους, με τα γάλατα που έτρεχαν το λαιμό των μαρτύρων, με που έπιαν το κεφάλι και περπατούσαν. Αυτά δεν τα πίστευα. Έλεγα, μα είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έλεγα, φαντασίες είναι. Όταν γνώρισα τον Γέροντα και μετά για 16 ολόκληρα χρόνια που ήμουν κοντά του και δίπλα του, κατάλαβα ότι όλα είναι αλήθεια. Ο Γέροντας με πληροφόρησε με τη ζωή του, με την παρουσία του, ότι όλα είναι αλήθεια. Και μετά στη μοναχική ζωή κατάλαβα ότι όλα είναι αλήθεια. Και όχι εγώ βιώνω την αλήθεια, αλλά η αδελφή μου και ο γέροντάς μου και η αδελφότητα μου ζει την αλήθεια του Ευαγγελίου και εγώ είμαι απλώς ένας ταλέπορος άνθρωπος. Και κάτι που το έζησα ως επίσκοπος. Πέρσι με κάλεσαν, γιατί στην Κύπρο πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία εμείς, οι Μητροπολίτες και στα γυμνάσια και στα λύκεια, ακόμα δεν φτάσαμε στα δικά σας μέτρα τα μεγάλα. Με κάλεσαν να πάω να μιλήσω στο γυμνάσιο, στα παιδιά. Αλλά το γυμνάσιο έχει να αλλάξει τόπο και μετακόμισε σε ένα άλλο κτίριο. Και στο γυμνάσιο πήγε ένα λύκειο. Εγώ δεν το είχα πληροφορηθεί, μας το είπα και δεν το κατάλαβα. Πήγα στο γυμνάσιο και είχε περάσει και λίγο και η ώρα και αγχώθηκα κιόλας. Γιατί έχω πρόβλημα με τις ώρες. Και κατεβαίνω στο γυμνάσιο, στην αυλή, ερημιά. Τι γίνεται, δεν είχε κανένα εδώ, δεν θα με υποδεχθούν, δεν με κάνουν. Όλοι κάνα μάθημα. Παναγία μου, τι συμβαίνει. Βλέπω ένα μαθητή, έρχεται πάνω μου. Τι θέλεις πάτε? Λέω, παιδί μου, είναι εδώ το γυμνάσιο, το Λανίτη, όπως το λέμε στη Λεμεσό. Μου λέει, όχι πάτερ, μετακόμισε στην απέναντι οδό. Άλλο, συγγνώμη, πρέπει να πάω, έχω ομιλία, πρέπει να με περιμένω εκεί. Έπιασε από το μαϊκό, μου λέει, στάσου πάτε. Λέω, τι θέλεις γεια μου? Λέει, υπάρχει Θεός? Λέω, Παναγία μου, τώρα η ερώτηση και αυτός την ώρα. Λέω, υπάρχει Θεός, παιδί μου, αλλή μου, δεν υπάρχει Θεός. Μου λέει, εσύ τον είδες? Λέω, βιάζομαι. Μου λέει, πέ μου, τον είδες? Τι να του πω τώρα, τον είδα? Θα μου πει, και πώς είναι? Και πώς τον είδες? Θα του πω, δεν τον είδα, μου πει, τότε τι λες ότι υπάρχει? Πήρα και εγώ το ρίσκο, τώρα τον είδα. Μου λέει, πώς τον είδες? Αμέσως, η επόμενη ερώτηση. Λέω, να έρθεις στη Μητρόπολη να σου πω, δεν μπορώ, βιάζομαι. Μου λέει, πράγματι τον είδες? Πράγματι τον είδα. Και τον βλέπεις κάθε μέρα, κάθε μέρα. Του έδωσα το τηλέφωνο μου και τη διεύθυνση της Μητρόπολης και ήρθε πράγματι το απόγευμα στη Μητρόπολη. Mm. Και του είπα, τον βλέπω στη Θεία Λειτουργία, που τον είδα από τον Θεό. Αλλού κιόλας. Νομίζω ότι αυτό είναι η διακονία του ανθρώπου, του μοναχού, στο σύγχρονο άνθρωπο. Το να δώσει τη μαρτυρία ότι όντως ο Θεός υπάρχει και ότι όντως ο μοναχός τον είδε. Πού τον βλέπει ο μοναχός τον Θεό? Στην καρδία του. Πώς τον βλέπει? Εν καθαρά καρδία. Και πώς υπάρχει καθαρά καρδία? Εν αβύσσο ταπεινώσεως, μετανοίας και προσευχής. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότητατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο, δόκιμο διάκονο του Λόγου, άνθρωπο που ξεκίνησε από τη μοναχική πολιτεία για να υπηρετήσει ως αρχιερεύς στην Εκκλησία της Κύπρου. Σαν φοιτητής θυμάμαι τα Κυπριόπουλα που ερχόντουσαν να σπουδάσουν. Πολύ καλά παιδιά, πολύ καθαρά και πολύ έντιμα, αλλά σε άλλα μήκη και πλάτη. Ήτανε μία άλλη
θέση και άποψη για το πώς ζει η Εκκλησία. Το εθνικό πρόβλημα είχε δοθεί σε προτεραιότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Άγιος Λεμεσού άλλαξε αυτό το πράγμα και η Εκκλησία της Κύπρου έχει πιάσει πλέον μια άλλη πνευματική διάσταση και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από τον λόγο του. Πολλές φορές η κοινωνία προσπαθεί να επηρεάσει θετικά και άλλοτε αρνητικά τη ζωή της Εκκλησίας. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα πιστέψαμε ότι η προσφορά του μοναχισμού στη Δύση με τα νοσοκομεία, με την προσφορά του στα σχολεία, στα πανεπιστήμια ήταν κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Μόνο που στην Ορθόδοξη Ανατολή δεν υπήρχε αυτή η παράδοση. Πάντοτε υπήρχε αυτό το οποίο ο Άγιος Γέροντας παρουσίασε, η καρδιακή προσευχή. Και πάντοτε, θυμάμαι στα νεανικά μας χρόνια, είχε μεταφραστεί το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που εκεί βλέπαμε αυτή την αναζήτηση την πνευματική, η οποία πραγματικά μας επηρέαζε βαθύτατα τότε. Σας ευχαριστούμε σεβασμιότατε και πραγματικά η μονολόγιστη ευχή είναι το μεγάλο σχολείο για την πνευματική ζωή. Ο ορθόδοξος μοναχισμός μπορεί να φαίνεται ότι είναι θεωρητικός περισσότερο, αλλά στην ουσία προσφέρει αυτό το οποίο ζητάει ο σύγχρονος κόσμος. Παρακαλούμε τον διακεκριμένο ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, διάδοχο του θαυμαστού πρότινος κοιμηθέντος γέροντος, τον πατέρα Ελισαίο, με τον οποίο υπήρξαμε στην ίδια τετραετία στο Πανεπιστήμιο. Ένας νεαρός, δεν ήταν κληρικός τότε, που διακρινότανε για την ευστροφία του, για την κινητικότητά του και βέβαια μας έδωσε μεγάλη χαρά όταν ακούσαμε ότι εισήλθε στη μοναχική πολιτεία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί μου πατέρες, αγαπητές μου αδελφές και φίλοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον ακάματο Μητροπολίτη Βερίας και Ναούσιος κύριο Παντελεήμονα για την πρόσκληση αυτή που νομίζω έχουν κατά πολύ ξεπεραστεί τα γεγονότα και η Εκκλησία έχει αλλάξει σε αυτόν τον τομέα και κάθε εκδήλωση που είναι για το μοναχισμό όπως και η παρούσα είναι τεκμήριο του σεβασμιωτάτου τιμής και αγάπης στο μοναχισμό και εμπιστοσύνης στην ελαχιστότητά μας σε εμάς τους μοναχούς, είτε είμαστε στο Άγιον Όρος είτε είμαστε εκτός του Αγίου Όρους. Το ευχόμαστε λοιπόν στα 50 χρόνια ιερατικής και αρχιερατικής διακονίας ο Κύριος να του δίδει δύναμη υγείας και μακροημερεύσεως και δύναμη για να επιτελεί το έργο οικοδομής και σωτηρίας του λαού. Στο πλαίσιο του γενικού θέματος, ανέλαβα να παρουσιάσω τη ζωή και τη διακονία των μετοχίων της Μονής μας στην Διασπορά, δηλαδή στην Γαλλία, ως ένα συγκεκριμένο, απλό, απτό μάλλον και σύγχρονο παράδειγμα διακονίας, εν ταυτό με την άσκηση της μοναχικής ζωής, του μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Καταρχήν ήθελα να υπενθυμίσω, επειδή όλοι μιλάμε από τους γέροντές μας, αυτή είναι η πηγή και ο θησαυρός, να υπενθυμίσω τη Γενική Αρχή του Μακαριστού πλέον γέροντός μας Εμιλιανού περί της ταυτότητος και του χαρακτήρους του μοναχισμού. Γράφει στον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβίου του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια Χαλκιδικής ο γέροντας. Λέει η μοναστική αδελφότης του Ιερού Κοινοβίου «Ζώσα με τον ίδιον αυτής ρυθμόν
και χάρηκα που άκουσα αυτά από τον Σεβασμιότατο του Άγιου Λεμεσού, που είναι ένας ειδικός ρυθμός αυτός που ζει ο μοναχός, με όλα τα στοιχεία, και αφαιρείται κάθε τι στοιχείο που τον κάνει εμέριμνο και τον ταλαιπωρεί, ούτε μνημόσυνα, ούτε περιττές φαντασίες, και όλα αυτά είναι ένας ίδιος ρυθμός. Ένας ρυθμός, αλλά ο γέροντας έλεγε πάντοτε, ζει ο μοναχισμός εν τη Εκκλησία, διά την Εκκλησία, και ως η καρδία και μέλος τί του σώματος, και φυσικά δεν εκτιμάται από την παραγωγή ποιμαντικού ή κοινωνικού έργου, αλλά από την εραστική αναζήτηση του Θεού, και έτσι οι μοναχοί, οι μοναχές, καθίστανται θεοειδείς και με αυτόν τον τρόπο έλκουν τους πιστούς προς τον Θεό, ελκύουν τις ψυχές. Απόρρεια λοιπόν αυτή τέτοια ζωή, διότι αν δεν είναι αυτό το κέντρο, δεν υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει καμία απόρρεια, κανένας καρπός. Απόρρεια λοιπόν αυτής της ζωής, μας λέει αλλού ο γέροντας, είναι ότι τα μέλη της αδελφότητος, τα οποία θέλουν και δύναται και εις τούτο έλκονται, είναι δυνατόν κατόπιν ευλογίας να αναλαμβάνουν ιεραποστολική και γενωρική εργασία, εφόσον τούτο δεν παραβλάπτει τας κυρίας μοναστικάς υποχρεώσεις και πεποιθήσεις αυτών, και δεν διαταράσει το κοινόβιο στην επιδίωξη της βασικής μοναστικής αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό, κατά παράδοση, η διακονία είναι ειδικώς η προστασία και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και της νεότητος, έτι δε και οι ενωδύνες ανάγκες και ασθενείες συνανθρώπων βοήθεια. Είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσε, αν θέλετε, δίδασκε ο γέροντας Εμιλιανός. Έτσι, ο φυσικός κόσμος της Σιμωνόπετρας, της Μονής δηλαδή, δεν συγκλίεται κατά τον γέροντα Εμιλιανό μόνο επάνω στο μικρό και περιορισμένο βράχο. Σιμωνόπετρα είναι και τα μετόχια της όλα γνωστά στην Ελλάδα. Ελλείψη χρόνου, θα περιοριστούμε σήμερα στα άγνωστα κατά κάποιον τρόπο μετόχια της Γαλλίας, του Αγίου Αντωνίου του Ανδρικού και της Αγίας Σκέπης του Σολάν του Γυναικείου υπό την πνευματική καθοδήγηση του μακαριστού γέροντος Πλακίδα, και της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Τερασόν της Δορδονίας υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτου Ηλία. Είμαι εντάξει, αδελφοί, άρα στο ρυθμό. Εντάξει. Λοιπόν, μυσταγωγική αυτή η χώρη, πολλοί εις αυτούς συγκομίζονται και βρίσκουν την Εκκλησία κοντά τους. Το κάθε μετόχι, λέει ο γέροντας Εμιλιανός, και ένα αμφίβληστρο, και εκεί γεννήσεις και αναγεννήσεις. Εκεί οι πιστοί, οι φίλοι των μετοχίων, γεύονται την ευφρόσινη βρώση και γεύση της Μονής. Τα μικρά αυτά μοναστήρια με τον καιρό είναι αιστείας γνήσιας ορθοδόξου ζωής και συνεχίζουν να αποτελούν μία ελπίδα για το μέλλον του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Θα αναφερθούμε λίγο στην ίδρυσή τους και εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε συνοπτικά και ταυτόχρονα για πρακτικούς λόγους εποπτικά τις διακονικές δράσεις τους, που είναι ο σκαρπός αγάπης προς τον Θεό και το σώμα του, το μικρό ποίμνιο των Ορθοδόξων και όχι μόνον. Η ιστορία αυτών των μικρών μοναστηριών συνδέεται περισσότερο με την πορεία του πατρός Πλακίδα προς την Ορθοδοξία. Ο γέροντας Πλακίδας γεννήθηκε το 1926. Από μικρό παιδί έτρεφε μεγάλη αγάπη για τον αρχαίο χριστιανισμό και για τον μοναχισμό. Πρικισμένος με μεγάλες διανοητικές ικανότητες, από 14 ετών είχε αρχίσει να μεταφέρει από το ελληνικό πρωτότυπο τον βίο του Αγίου Αντωνίου. Αυτή η αγάπη και αναζήτηση της γνήσιας πατερικής παραδόσεως θα σφραγίσει όλη τη ζωή του. Και με τέτοια διάθεση, το 1942, σε ηλικία 16 ετών, εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε δεκτός στο Συστερσιανό Μοναστήρι του Μπελφοντέν,
κοντά στη Βρετάνη, περιοχή που είχε υποφέρει πολύ από τους διωγμούς και τις σφαγές της Γαλλικής Επαναστάσεως, ενώ εκεί ήταν ακόμη χριστιανική περιοχή. Στα 25 χρόνια που έζησε στο αυστηρό αυτό μοναστήρι που τηρούσε όλες τις παραδόσεις του Αγίου Βενεδίκτου, χαιρόταν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Ένιωσε όμως μια δυσφορία, όπως μας το ομολογούσε ο ίδιος, διότι αν και ζούσαν όπως οι μοναχοί του 8ου αιώνα ως προς την τάξη και τη λατρεία, η θεολογία που διδάσκονταν υποχρεωτικά εκεί ήταν μια σχολαστική θεολογία του 17ου αιώνα και η πνευματική ζωή που έπρεπε να ακολουθούν οι μοναχοί ήταν πολύ επηρεασμένη από τις ευσεβιστικές μεθόδους του 19ου αιώνα. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, τουλάχιστον σε εμάς τους παλαιότερους. Μέσα στις αναζητήσεις του για τη γνήσια πνευματική ζωή γνώρισε στο Παρίσι τους διαπρεπείς θεολόγους της Διασποράς, κυρίως τον Βλαδίμηρο Λόσκι και τον πατέρα Κυπριανό Κέρν στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, όπου έμαθε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρείται ακέραια το πλήρωμα της κληρονομίας των Αγίων Πατέρων και η δυνατότητα της εν Χριστώ τελειώσεως. Έπειτα από πολλές προσπάθειες, στο καθολικό μοναστήρι για επιστροφή στην παράδοση της Εκκλησίας, οι οποίες βέβαια απέβησαν άκαρπες, άρχισε να κάνει επισκέψεις και προσκυνήματα στη Ρουμανία και την Ελλάδα και κατάλαβε ότι πολλά πράγματα ήταν ασύμβατα και ένιωσε μια αυξανόμενη δυσκολία να βρίσκεται αυτός και η μικρή συνοδεία του σε κοινωνία με μια Εκκλησία που βρίσκονταν σε αντίθετη πορεία από την παράδοση που αναζητούσαν. Αποφασιστική καμπή έγινε με το προσκύνημα που έκανε ο πατήρ Πλακίδας στο Άγιον Όρος με ένα λαϊκό το καλοκαίρι του 1975. Είχε επισκεφτεί ήδη το Όρος το 1971, αλλά χωρίς να μπορεί να έχει πολλές επαφές. Τότε όμως συνάντησε τον Άγιο Παΐσιο, συνήντησε τον πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη και τον γέροντα Εμιλιανό στην Σιμωνόπετρα, όπου τον είχε στείλει ο πατήρ Βασίλειος. Από την πρώτη επαφή ένιωσε ότι ο γέροντας καταλάβαινε την πρόθεσή του, τον συμπάθησε χωρίς να κάνει καμία πίεση στη συνείδησή του. Μια θύρα λοιπόν άνοιξε και έτσι την άλλη χρονιά ο πατήρ Πλακίδας έστειλε τον νυν πατήρ Σεραφείμ στην Σιμωνόπετρα για να μείνει ένα χρόνο. Η δοκιμή απέβη θετική και το 1977 ήρθε ο γέροντας Πλακίδας μαζί με τρεις άλλους μοναχούς και δοκίμους που έγιναν δεκτοί στην Εκκλησία δια του Αγίου Βαπτίσματος. Εδώ είναι από τον Αρσανά της Σιμωνόπετρας το 1975. Εκεί θα διακρίνει κανείς και εμάς εκεί που βοηθήσαμε σε αυτή τη βάφτιση. Το 1978 πήραν λοιπόν το δρόμο της επιστροφής. Ο πατήρ Ηλίας εγκαταστάθηκε σε ένα πολύ άγριο μικρό κτήμα που είχαν αποκτήσει στην περιοχή Ντορντών, όπως ζούσε πρώτα σε μια σκήτη, μετά σε ένα τροχόσπιτο για χρόνια σε συνθήκες πολύ δύσκολες με τις πρώτες μοναχές. Η ακτινοβολία της ζωής τους ήλκυσε μερικές οικογένειες και πρόσωπα που είχαν πνευματική αναζήτηση και διαμορφώθηκε μια μικρή παροικία πιστών που με τα χρόνια αυξήθηκε και παραμένουν μέχρι σήμερα ένα πρότυπο χριστιανικής κοινότητος που θυμίζει την οργάνωση και την απλότητα των πρώτων χριστιανών. Ο πατήρ Πλακίδας μαζί με τον πατέρα Σεραφείμ βρήκαν μια δυνατότητα να εγκατασταθούν σε μια άλλη περιοχή στο Βερκόρ, στις πρόποδες των Άλπαιων, όπου μια ορθόδοξη οικογένεια τους παραχώρησε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο βάθος μιας χαράδρας. Ένα πολύ ωραίο τοπίο, αλλά κάπως δύσκολο και ασχετικό. Εκεί άρχισαν αμέσως τη ζωή τους, τελώντας όλες τις ακολουθίες κατά το αγερητικό τυπικό, αλλά στα γαλλικά. Ο πατήρ Πλακίδας άρχισε να κάνει διαλέξεις τώρα σε ορθόδοξο ακροατήριο και σύντομα απέκτησε την εκτίμηση των διαφόρων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών. Η ακρεφνής ορθόδοξη θεολογία του και το πνευματικό του κύρος συνέβαλαν στην ακτινοβολία της Ορθοδοξίας. Παραμένουν σταθμό στην πρόσφατη ιστορία της Εκκλησίας εκεί τα Σαββατοκύριακα, που για αρκετά χρόνια πήγαινε μια φορά το μήνα στο πνευματικό ρωσικό κέντρο του Μοντζερό κοντά στο Παρίσι,
και όπου γίνονταν αγρυπνία, διαλέξεις και θερμές συναναστροφές μεταξύ πιστών διαφόρων δικαιοδοσιών. Πολλές από αυτές τις διαλέξεις έχουν εκδοθεί από το μοναστήρι σε φυλάδες και μετά σε βιβλία, τα οποία μερικά μεταφράζονται τώρα στα ελληνικά. Όπως και γύρω από τον πατέρα Ηλία, πιστοί λαϊκοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. Μερικές οικογένειες ήρθαν από μακριά να εγκατασταθούν κοντά για να έχουν τις ακολουθίες και την πνευματική υποστήριξη της μονής. Αυξήθηκαν και αυτοί και τώρα κάθε Κυριακή είναι περίπου 100-150-200 άτομα που εκκλησιάζονται σε αυτά τα μοναστήρια που παρακολουθούν μια πλήρη μοναχική ακολουθία, ψάλλουν με άριστο βυζαντινό τρόπο και συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες όπως η κατήχηση των παιδιών κλπ. Στις εορτές γίνονται αγρυπνίες κατά το γιορτικό τυπικό. Την πνευματική ατμόσφαιρα αλλά και την ποιότητα της ψαλμωδίας ίσως τα ζηλεύαμε και εμείς στην Ελλάδα. Τεράστια εργασία έγινε κατά τα 40 χρόνια στα μετόχια αυτά για να προσαρμόσουν την αγιορτική λατρευτική παράδοση στη γαλλική γλώσσα. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Σχεδόν αμέσως μετά την εγκατάσταση των δύο ιερόντων στη χαράδρα του Βερκόρ, παρουσιάστηκαν οι γυναίκες για να σπαστούν τη μοναχική ζωή κάτω από την καθοδήγηση του πατρός Πλακίδα. Εγκαταστάθηκαν πρώτα σε ένα σπίτι 3 χιλιόμετρα από τη Μονή και όταν αυξήθηκε η αδελφότητα βρήκαν μια παλιά φάρμα στην Προβυγγία κοντά στην Αβινιόν. Πάλι με τη βοήθεια της θείας πρόνοιας μπορούσαν να την αγοράσουν ενώ δεν είχαν καθόλου χρήματα στη διάθεσή τους. Όπως και στα άλλα μοναστήρια, περισσότερο όμως στο Σολάν, διότι οι αδελφές ήταν περισσότερες, υπήρχε το θέμα της επιβιώσεως. Εκεί στη λαϊκιστική Γαλλία και τέως χριστιανική χώρα δεν προσφέρεται καμία διευκόλυνση στα μοναστήρια και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Πρέπει οι μοναχοί να βρουν πόρους και να πληρώσουν αδρά όλες τις κοινωνικές ασφάλειες. Αυτό είναι και ένας επιπλέον λόγος της τεράστιας παρακμής του μοναχισμού στην Καθολική Εκκλησία, διότι τα παραδοσιακά μοναστήρια που έχουν πολλές οικονομικές υποχρεώσεις αναγκάστηκαν να μετατραπούν σε επιχειρήσεις. Μετά από σύσκεψη και προσευχή, οι αδελφές αποφάσισαν να στραφούν προς την βιολογική καλλιέργεια. Πρώτα να αποκαταστήσουν το κτήμα που είχε εξαχρεωθεί λόγω της αγρίας χημικής εκμετάλλευσης του εδάφους και δεύτερον να έχουν μια κάπως προσοδοφόρο δραστηριότητα που να είναι συμβατή με τις μοναχικές μας αρχές. Με πολύ κόπο για χρόνια και χάρη στη βοήθεια πολλών φίλων Ορθοδόξων και μη, κατάφεραν να μετατρέψουν το αμπέλι τους σε υποδειγματική βιολογική ενοπία υψηλής ποιότητος και τα κρασιά τους παίρνουν ονόματα Ορθόδοξα σαν Άγιος Σίμων, Άγιος Πορφύριος, Άγιος Χρυσόστομος και πολλούνται από τις αδελφές στις αγορές της περιοχής και στις διεθνείς εκθέσεις και σε εστιατόρια. Τελευταία όμως, λόγω της αλλαγής του κλίματος και των ξηρασιών στην περιοχή τους, έχουν αναγκαστεί να στραφούν και σε άλλες δραστηριότητες, πάντα όμως στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργειας, με μία καταπληκτική εφευρετικότητα και καλεσθησία. Η οικολογία ήταν και μία καλή, ποιμαντική και ιεραποστολική επιλογή, διότι στην κατάσταση που βρίσκεται η γαλλική κοινωνία σήμερα, με έναν έντονο αντιχριστιανικό πνεύμα που τρέφεται από τα μέσα ενημερώσεως, πολλοί άνθρωποι έχουν μια πνευματική αναζήτηση, αλλά δεν τολμούν να την ζητούν από το χριστιανισμό. Στρέφονται λοιπόν σε ανατολικά θρησκεύματα ή σε παραλλαγές της νέας εποχής. Πολλοί ασχολούνται με την οικολογία, αλλά στην πραγματικότητα με μια ασαφή και συγκεχημένη πνευματική αναζήτηση. Και όταν μερικοί από τέτοιους ανθρώπους πηγαίνουν στο μοναστήρι με την ευκαιρία των διαλέξεων που οργανώνουν εκεί τακτικά για να βοηθήσουν για τον τρίγο, ανακαλύπτουν τον τρόπο ζωής των μοναχών σαν πραγματική οικογένεια, δηλαδή μια αποκατάσταση της αρμονικής σχέσεως του ανθρώπου με τη φύση και ξαναβρίσκουν σε λίγες μέρες την ειρήνη και τον εαυτό τους που χάνουν συνεχώς στις μάταιες απασχολήσεις. Σιγά σιγά πολλοί από αυτούς ανακαλύπτουν και έτσι την πίστη, χωρίς να χρειαστεί να τους κάνουν κανένα κήρυγμα, διότι η χαρά, η απλότητα, η αυτοθυσία των αδελφών είναι μια άκρηλη μαρτυρία ότι αυτό που ζουν είναι η αλήθεια,
όχι μία ιδεολογία, έστω και οικολογική. Τα μοναστήρια αυτά δεν χτίστηκαν από την αρχή, αλλά εγκαταστάθηκαν σε υπάρχοντα κτίρια και φάρμες και βαθμιδών διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έτσι δεν μπορούν να έχουν την τυπική οργάνωση των δικών μας μοναστηριών στην Ελλάδα και στο Άγιον Όρος. Εν τούτης το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Και στα τρία μοναστήρια στην αρχή, αποθηκευτικοί και άλλοι χώροι μετατράπηκαν σε παρεκκλήσια και εν συνεχεία με κόπο και υπομονή κτίστηκαν και κτίζονται τα καθολικά. Στον Άγιο Αντώνιο, ο ναός του Αγίου Σιλουανού. Στο Σολάν, ο ναός της Αγίας Σκέπης. Και στο Τερασόν, ο ναός της Μεταμορφώσεως, που αποτελεί αντίγραφο του ναού του Αγίου Σεργίου και Βάχου στην Κωνσταντινούπολη. Πέριξ του καθολικού οργανώνονται η τράπεζα, τα κελιά, οι χώροι συνάξεων, συναντήσεων και φιλαξενίας και τα εργαστήριά τους, ενώ γύρω από το κτηριακό συγκρότητα υπάρχει έκταση για τις λοιπές δραστηριότητες των αμπελώνων, των κήπων και περιβολιών, για τις οικολογικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Τα μετόχια αυτά δρούν κάτω από την κανονική δικαιοδοσία του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου και όλες οι διακονίες τους απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη νομική αναγνώριση του γαλλικού κράτους με τον τίτλο «Μοναστικές οικογένειες». Οι διακονίες τους που άπτονται της ποιμαντικής μέρημνας της Εκκλησίας, εξ ανάγκης δηλαδή, διότι δεν υπάρχουν ενορίες εκεί κοντά, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής τομείς. Πρώτον, λατρεία, που συμπεριλαμβάνει ακολουθίες και οργάνωση λατρευτικών χώρων. Δεύτερον, κατήγηση, που σημαίνει συνάξεις, εκδόσεις, κατασκηνώσεις ή βαφτίσεις, κυρίως προσιλήτων, αλλά και της νέας γενιάς Ορθοδόξων. Και τρίτον, παράλληλης διακονίας με ομιλίες, διαλέξεις για την πνευματική ζωή και το περιβάλλον, καθώς και επικοινωνίες και συνεργασίες και προσκυνήματα. Οι διακονίες αυτές αποτυπώνονται στους απολογισμούς του κάθε έτους που αποστέλουν καθηκόντος στην κυρίαρχο μονή, όπου παρουσιάζονται ανάγλυφα οι δράσεις, τα προβλήματα και οι προποδικές τους. Υπάρχουν σημαντικά γεγονότα και εξαιρετικές λεπτομέρειες σε αυτές τις αναφορές, αλλά δεν υπάρχει χρόνος να τις παρουσιάσουμε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε λίγες από κάθε μοναστήρι με αντίστοιχο κατά το δυνατόν εποπτικό υλικό. Γράφει ο Γέροντας Πλακίδας στην αναφορά του 2010. Στη μικρή μας αδελφότητα βασιλεύει η ατμόσφαιρα μεγάλης αγάπης και ειρήνης. Οι αδελφοί είναι πολύ ενωμένοι μεταξύ τους και γύρω από το γέροντά τους. Οι ιερές ακολουθίες τελούνται πλήρως και καθημερινώς και οι αδελφοί ομολογούν ότι η τάξη αυτή στη λατρευτική ζωή συνδράμει στη δημιουργία αυτής της ατμοσφαίρας, η οποία εκτιμάται πολύ από τους επισκέπτες μας. Δεύτερον, στην αναφορά του 2015, ο πατήρ Ηλίας του Τερασών γράφει: «Όταν πρώτο πήγα στο Ομπαζίν και ανακάλυψα τη βυζαντινή λειτουργία, που δεν ήταν ακόμη ακριβώς ορθόδοξη λειτουργία, ο πατήρ Πλακίδας με ρώτησε πώς ένιωθα αυτή τη νέα μορφή λατρείας. Θυμάμαι ότι του απάντησα ότι για πρώτη φορά νιώθω ότι οι Άγιοι του ημερολογίου είναι ζωντανοί και παρόντες στη Θεία Λειτουργία». Και λέει σε εμάς, απευθυνόμενος σε εμάς, για εσάς που είστε Ορθόδοξοι και εκγενετείς και για τους οποίους η αγκύτητα των Αγίων και των Αγγέλων είναι φυσική εκβρεφικής ηλικίας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θαύμα ήταν τέτοια ανακάλυψη, τι παρηγοριά, ένα παράθυρο ανοιχτό προς την αιώνια ζωή, μια ζωντανή και εμπειρική προσέγγιση των αυλικών του Θεού που είναι όμως τόσο κοντά μας. Αυτή η εγκύτητα είναι και μια αποκάλυψη. Μας φαίνονταν οι Άγιοι πεθαμένοι, θαμμένοι και ξεχασμένοι από αιώνες τώρα. Μόνο τα ονόματα και οι διηγήσεις περί αυτών μας έμεναν. Και πιο κάτω γράφει πάλι ο πατήρ Ηλίας. Μια μέρα ένας Γερμανός, του οποίου μόλις θάψαμε τη σύζυγο στην Νίκαια, μας είπε σε μια επίσκεψή του: «Με τις αδελφές του μοναστηριού της Μεταμορφώσεως βλέπουμε τη μαρτυρία της αρχαίας Εκκλησίας, όπου οι πιστοί είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Είδα ότι εδώ βασιλεύει ο Χριστός εφόσον υπάρχει αγάπη. Αν δεν συμβαίνει τίποτε στο μοναστήρι, μάλλον συμβαίνει κάτι μέσα στην καρδιά των αδελφών,
ακόμη και αν δεν καταφέρνουν τίποτε. Και εν συνεχεία στην αναφορά του 2018 σημειώνει «Και φέτος ο Θεός ευλόγησε να κάνουμε μια μικρή κατασκήνωση με τα παιδιά και μια μέρα ήρθαν οι γονείς. Πήγαμε μετά από αίτημα των παιδιών στη Δυτική Γαλλία, στα ίχνη των μαρτύρων της Γαλλικής Επαναστάσεως. Μερικοί τόποι μεγάλων σφαγών που έγιναν τότε για το όνομα του Χριστού. Τόποι πολύ εντυπωσιακοί και από γενιά σε γενιά τα παιδιά ζητάνε να πάμε εκεί όπου βρίσκουμε χιλιάδες άλλους επισκέπτες». Το Σολάν τώρα στην αναφορά του 2016 περιγράφει τη δική του εμπειρία. «Τις επόμενες εβδομάδες γράφουν αφιερωθήκαμε στις κατασκηνώσεις των παιδιών υπό την προστασία των συγχρόνων μας Αγίων, του Αισίου Παϊσίου για τα αγόρια και του Αισίου Πορφυρίου για τα κορίτσια. Αυτές οι κατασκηνώσεις που μετά από χρόνια πολλοί οι νέοι μας μαρτυρούν ότι τους έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση απαιτούν πάντα πολλή δουλειά και προσοχή». Συχνά στα γράμματά μας αναφέρουμε την κατήχηση της Κυριακής και την κατασκήνωση του Αγίου Νικολάου. Αλλά υπάρχει και κατήχηση των ενηλίκων που οργανώθηκε με την πάροδο του χρόνου και που γίνεται όσο και περισσότερο αναγκαία. Φέτος έπρεπε να ετοιμάσουμε 2 βαπτίσεις και 9 χρήσεις. Η πρώτη βάπτιση ήταν μια γυναίκα, η Τζέσικα. Σκεφτήκαμε αν μπορούμε να κρατήσουμε το όνομα αυτό και βρήκαμε ότι είναι το θηλυκό του Ιεσέ, πατέρα του Δαβίδ, προπάτορα του Χριστού και είναι επομένως χριστιανικό όνομα. Η βάπτιση έγινε την ημέρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής κατά τη διάρκεια της μικρής κατασκήνωσης για μεγάλο θαυμασμό των παιδιών από τα οποία τα περισσότερα γνώριζαν μόνο τις βαπτίσεις νηπίων και όχι άλλες. Ο Ιωάννης και η Ελένη, 5 και 8 ετών, είναι τα παιδιά της νεοφυτής μας. Είχαν βαφτιστεί καθολικοί και έγινε το ορθόδοξο χρήσμα για αυτούς την ίδια μέρα. Με πολύ ευλάβεια συμμετείχαν στη λιτανία γύρω από το βαπτιστήριο μετά τη βάπτιση της μητέρας τους πριν να πάνε στο ναό για τη Θεία Λειτουργία όπου κοινώνησαν με μεγάλη πάντα ευλάβεια. Ο πατέρας τους που μένει ακόμη καθολικός θέλει ακόμη χρόνο για να γνωρίσει καλύτερα την Ορθοδοξία. Ένα μήνα αργότερα, κατά την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας, μια άλλη οικογένεια, πατέρας, μητέρα και τα 3 παιδιά από 3 έως 9 ετών, έγινε δεκτή στην Εκκλησία και 3 μήνες μετά έγινε η βάπτιση ενός κοριτσιού 2 μηνών. Για να δώσουν αγωγή στα παιδιά τους και να τραφούν οι ίδιοι με το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία, αυτοί οι γονείς και κάποιοι άλλοι χτύπησαν την πόρτα μας. Οργανώσαμε τακτικές κατηχήσεις κάθε Δευτέρα, κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις οποίες έσπευσε να συμμετάσχει η μεγαλύτερη από τους πιστούς μας, η κυρία Διονυσία Αλό, 96 ετών, που έγινε Ορθόδοξη στο Σολάν το 2013. Έχει πολύ ζήλο και πάντα πολλές ερωτήσεις. Είναι μια αριστοκράτησα, ιστορικός της τέχνης και χείρα ενός σπουδαίου σοφού που ήταν ο καλύτερος φίλος του Κωνσταντίνου Ανδρόνικοφ. Ζει στο αρχοντικό του Μπαλαμπρί, 15 χιλιόμετρα περίπου από το μοναστήρι. Είναι σε καρέκλα και χρειάζεται βοήθεια για όλα, αλλά θέλει να την φέρουν οι νοσοκόμες της κάθε φορά που έχει κατήχηση. Μας λέει πάντα ότι έχει να μάθει πολλά ακόμη. Στο ίδιο πλαίσιο, στο Σολάν δέχονται επισκέψεις από καθολικές μοναχικές αδελφότητες με αναζητήσεις για την πνευματική ζωή, το περιβάλλον, τη μοναστική αγωγή και την εκπαίδευση των δοκίμων κατά την Ορθόδοξη παράδοση. Στη συζήτηση γράφει το μετόχι. Έκανε εντύπωση η ένταση της αναφοράς μας στην παράδοση και την πίστη και μερικοί από αυτούς μετά από περίσκεψη αναγνώρισαν τη δύναμη της αλήθειας που βρίσκονται στην Ορθοδοξία και μας ευχαρίστησαν. Με αυτόν τον τρόπο η ευλογία του Αγίου Όρους απλώνεται στη δύση μας που είναι τόσο απομακρυσμένη σήμερα από τη μοναχική παράδοση, αυτή τη δωρεά που μας έφερε ο Υιός του Θεού στη Βηθλεέμ μαζί με όλους τους θησαυρούς της επίσκεψής του. Στο ίδιο πνεύμα υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται για να γνωρίσουν τις αγροτικές μας πρακτικές και αυτό εκφράζεται με τη φιλοξένεια νέων. Χάρη στο Σύλλογο των Φίλων του Σολάν, η συνεργασία με το Λύκειο του Μον Πελέ συνεχίζεται και ένας μαθητής ήλθε να κάνει την εργασία του για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της φύσεως. Μέσα στο 2018, σε ένα συνέδριο που οργανώθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Δομινίκου 10ο αιώνας,
ζήτησαν την άποψη του Σολάνη για τη σχέση οικολογίας με την πνευματική ζωή. Ο πατήρ Θεοτόκης, ο εφημέριος του Σολάνη, έκανε την εισαγωγή μιλώντας για τη στάση των συγχρόνων αγιεριτών Αγίων, ειδικά του Οσίου Παϊσίου προς τη φύση, και παρουσίασε τη χριστιανική οικολογία ως μετάδοση της Θείας Χάριτος στο περιβάλλον. Είπε, είναι η αγιότητα της αβύσσου ταπεινώσεως που μεταφέρει τα βουνά της εκοσμικεύσεως για να προστατεύει τη δημιουργία του Θεού. Η ταπείνωση είναι που διώχνει την εκοσμίκευση. Και εν συνεχεία εξήγησε ότι η σχέση μας με τη φύση και τους ανθρώπους γίνονται με αγώνες, νίκες και αποτυχίες, κόπο και δύσκολες επιλογές που βιώνονται μόνο με άσκηση, προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εν τέλει, και τελειώνω εδώ, μέσα από τις δειγματολογητικές αυτές αναφορές και φωτογραφίες φαίνεται με ποιους τρόπους τα μετόχια, όπως είπαμε, ως απόρρια της μοναχικής του ζωής, ως σημεία αναφοράς, και οι αδελφότητες, σαν ταπεινά, ζωντανά όμως πρόσωπα, μεταδίδουν το μήνυμα της σωτηρίας ως διακονία μέσα στην Εκκλησία, διά της Εκκλησίας, για την Εκκλησία, σε ένα κόσμο συγκεχημένο και ενίοτε απογοητευμένο, βουτυγμένο στα εγωιστικά και συμφεροντολογικά διέξοδα. Δεν χρειάζεται, γράφουν τα μετόχια, να βγούμε από τα τείχη μας. Δεν χρειάζεται ούτε να βρούμε μεθόδους προσαρμοσμένες στο σύγχρονο κόσμο, αλλά απλά να είμαστε ό,τι χρειάζεται να είμαστε, πιστοί στο Πνεύμα του Χριστού και προσεκτικοί στους προσερχομένους σε μας. Και νομίζουμε ότι μας στηρίζει η προσευχή του Γέροντος Εμιλιανού, που είχε μεγάλη δίψα για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Έτσι, για τη διακονία τους, τα μετόχια βρίσκουν πολύτιμη βάση στην διδασκαλία του Γέροντος Εμιλιανού και του Γέροντος Πλακίδα. Ανάμεσα στα βιβλία του Γέροντος Εμιλιανού, που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, ο τέταρτος τόμος «Θεία Λατρεία» και ο πέμπτος «Απ' την πτώση στην αιωνιότητα» είναι πολύ προσιτή και χρήσιμη στους λαϊκούς. Από τα βιβλία του Γέροντος Πλακίδα πιο συχνό είναι «Η βεβαιότητα του αοράτου», καθώς και οι διαλέξεις που έκανε στο Μοντζερό κοντά στο Παρίσι. Η συνέχεια της υπάρξεως, της επιβιώσεως και μαρτυρίας των μετοχίων στη διακονία της Εκκλησίας ανήκει στην ευλογία, στην πρόνοια του Θεού και στον ζωοδόχο και ζωηφόρο πάσης παστάδος λαμπρότερο τάφο του Χριστού. Το τελευταίο και πολυτιμότερο δώρο επί της γης του Υιού του Θεού, όπως λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, δηλαδή αυτόν που αναβλύζει τη νέα, την αναστημένη ζωή. Γέφυρα για μας και τα μετόχια μας στη νέα, αναστάσιμη και αναστημένη ζωή αποτελούν οι τάφοι των κτητόρων των μετοχίων του Γέροντος Εμιλιανού στην Ορμήλια Χαλκιδικής και του Γέροντος Πλακίδα στον Άγιο Αντώνιο. Σας ευχαριστώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγιο Καθηγούμενο, άξιο διάδοχο του Γέροντος Εμιλιανού. Ο Γέροντος Εμιλιανός ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα στα νεότερα χρόνια, ένας άνθρωπος γλυκός, ευλογημένος, με ανοιχτούς ορίζοντες. Το έργο αυτό που κάνει το μετόχιο στη Γαλλία είναι πραγματικά εξαιρετικό, διότι η χώρα αυτή είναι πάρα πολύ σκληρή σε κάθε τι το πνευματικό και χριστιανικό. Μόνο μία λέξη θα ήθελα να πω, ότι μια ανάλογη προσπάθεια γίνεται και στο Έσεξ από τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, τον συγγραφέα του βιβλίου «Άγιος Σιλουανός», τον διαπρεπή και αυτόν ιερομόναχο, ο οποίος δημιούργησε αυτή τη μοναστική αδελφότητα που έχει ένα πανορθόδοξο χαρακτήρα και ένα υπερεθνικό, αφού μέσα σε αυτό το χώρο ασκούνται άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Βλέπετε, είναι μια προσπάθεια που γεννήθηκε έτσι φυσιολογικά μέσα σε δύο χώρες εκοσμικευμένες, οι οποίες
πήρανε μια ανάσα ζωής με την παρουσία αυτών των δύο μοναστηριών.